Ο κ. Βιαννιτάκης, ο οποίος είναι μαζί μας, γι' αυτό το ντροπής πράγμα, πώς αλλιώς να το πεις, μετά δεν φτάνει η εισαγωγή των προϊόντων, ειδικά σου πούμε το ντοματίνι από το Μαρόκο, έτσι, πώς έχει ελεγκτεί, υπάρχει χνηλατσιμότητα σε αυτό, να δούμε αν υπάρχουν, πώς τα λένε, φυτοφάρμακα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, πώς ελέγχθηκαν αυτά. Και όταν μιλάμε για την Κρήτη που έχει ολοκληρωμένη διαχείριση, που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί χημικά και οι καλλιέργειες στο μεγαλύτερο μέρος γίνονται με αυτή την. Τι μου λέει τώρα, κύριε Βιαντά, καλημέρα. Είμαστε θυμωμένοι με αυτό. Ακριβώς. Καλημέρα. Ακριβώς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το θέμα έχει γίνει τώρα και αρκετές μέρες. Έχει σημασία. Το Ποτέ. γνωρίζετε. Ναι. Απλά Ναι. θέλω να πω Ναι, ναι. ότι δεν θέλαμε να επισκιάσουμε το θέμα των εργατών γης και γι' αυτό, αποφασίσαμε να μην το βγάλουμε στις προηγούμενες Ναι, μέρες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν έχει να άλλο, κάνει άλλο αυτό. το ένα. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι δεν ήταν αργοπορημένη η αντίδρασή Δεν μας. σας Απλά ήταν κατηγορήσαμε γι' αυτό. το χεσμένο. Όχι, όχι σας ενημερώνω. Τώρα, επί της ουσίας. Επί της ουσίας, κοιτάξτε. Αμέσως μετά από όλη αυτή την κατακραυγή που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, ξέρετε ότι η εταιρεία έχει αρχίσει και έχει αλλάξει στάση. Σας ενημερώνω μόνο ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο Να, το είπαμε. Σαφώς δεν τίθεται θέμα νομιμότητας όσον αφορά αυτό που κάνει η Είναι εταιρεία. Ηθικό το θέμα. Δεν μιλάμε. Είναι ηθικό, ακριβώς όπως ακριβώς το είπατε και εσείς και το έχουμε αναφέρει και στην επιστολή μας. Από εκεί και πέρα όμως, η εταιρεία έπρεπε να έχει κάνει τουλάχιστον καλύτερη έρευνα αγοράς. Δηλαδή, όταν επίσημα μας απαντάει ότι από την Ιερά Πέτρα δεν έχει κάποιον να συνεργαστεί, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι γιατί έψαξε. Αυτό και μόνο δείχνει την προχειρότητα με την οποία λειτουργεί ως επαγγελματής κτλ. Τώρα, δεν θέλουμε, απλά επισημαίναμε σε όλους και σε όλους τους εμπλεκόμενους και σε όλους τους τόνους ότι δεν θέλουμε να ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Σε σχέση τώρα με την ποιότητα, να ξέρετε ότι σε αυτά τα προγράμματα υπάρχει ασφάλεια, υπάρχουν προδιαγραφές, είναι βασική προϋπόθεση για να διατεθούν στα σχολεία είναι η χνηλατσιμότητα. Άρα από οπουδήποτε και να έρθουν στα σχολεία, να ξέρετε ότι η κάθε παρτίδα μπαίνει στη διαδικασία της χνηλατσιμότητας και τα φυτοφάρμακα. Και το θέμα όταν μοιράζονται σάπια, τι γίνεται τώρα εκεί, γιατί δείξαμε και φωτογραφίες, σάπια ντοματίνια και αγκουράκια τα οποία έχουν αυτά τα πράσινα ποδαράκια πάνω, μούχλες. Δηλαδή τώρα αυτό. Και μόνο η μεταφορά. Μόνο η μεταφορά, δεν αναφερόμαστε στο κόστος. Μόνο η μεταφορά που διαρκεί τουλάχιστον τριπλάσιο χρόνο από ό,τι εμάς εδώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτή την περίοδο που οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί και μόνο αυτό φτάνει. Δηλαδή μόνο αυτό θα έπρεπε να ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να προβούν σε μια τέτοια διαδικασία. Συγκεκριμένα τώρα για τη συγκεκριμένη δράση. Όσον αφορά και τη συγκεκριμένη διανομή. Η εταιρεία, να ξέρετε ότι σαν ανάλογος έχει αναλάβει 20 διανομές για τα επόμενα 2 χρόνια σε σχολικές μονάδες. Είναι, την ανέλαβε φέτος το Μάιο. Και πλέον έχουμε φέρει την εταιρεία σε επαφή με όλους τους συνεταιρισμούς, τους εμπόρους, το κάτω και τα λοιπά. Μάλλον θα φέρουμε από σήμερα, γιατί πραγματικά μας... Ήταν μεγάλη μας έκπληξη όταν επίσημα μας απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάποιος να συνεργαστούμε από την Ιερά Πέτρα. Αυτό και μόνο. Αναζητήθηκε από την πλευρά της εταιρείας και δεν βρήκε, αυτή ήταν η απάντηση, ή ότι δεν αναζητήθηκε. Ότι δεν αναζητήθηκε στο βαθμό που έπρεπε, το αναγνώρισαν αυτό σαν λάθος και προς τιμήν τους, και γι' αυτό είπαν ότι θα κινηθούν σε διαφορετικές διαδικασία από εδώ και πέρα. Και εμείς είπαμε ότι θα αναλάβουμε να έρθουν σε επαφή τα 2 μέρη για να... Αχ, λέω το άκουσα. Μάλλον κόπηκε η γραμμή, κάτι έγινε. Ναι. Εντάξει, okay, αν διορθώσει το λάθος της ανάδοχος εταιρεία, προφανέστατα θα είναι ένα θετικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε και τους λόγους
τους οποίους δεν μπήκε και από εμάς έστω και την πρώτη τώρα χρονιά, να. Γιατί να μην γίνει και αφού παραδέχονται το λάθος. Κάτσε να το δούμε αυτό τώρα. Κύριε Βιεντάκη, συγγνώμη, κάτι έγινε με τη... Ναι. Αυτό που λέτε τώρα για την εταιρεία σημαίνει ότι, ότι θα είναι, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά ή το υπόλοιπο, ας πούμε, ή ότι θα σταματήσει αυτό και θα πάρει από εμάς τώρα. Πώς σας το εξήγησε? Σας λέω ότι το Υπουργείο δεν θέτει καμία προϋπόθεση πέραν από την εξασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οπότε υπό αυτή τη σκοπιά δεν μπορεί το Υπουργείο να επιβάλλει να είναι ελληνικά προϊόντα. Το ζήτημα είναι ηθικό, όπως πολύ καλά το είπατε και εσείς. Ο συγκεκριμένος ανάδοχος έχει αναλάβει ουσιαστικά τις δύο επόμενες σχολικές περιόδους. Για την περιοχή της, από ό,τι καταλάβαμε, Στερεάς και Βόρειας Ελλάδας, γιατί από ό,τι ενημερωθήκαμε στην Κρήτη είναι άλλος ο ανάδοχος. Και από εδώ και πέρα συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει διαθέσιμος ο χρόνος από τη νέα σχολική περίοδο, γιατί διανομές γίνεται μόνο μέσα στο σχολικό έτος. Θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στον αγροτικό τομέα της Κρήτης για αυτή την περίοδο, για να μπορέσουν να προμηθευτούν έγκαιρα και σωστά τα προϊόντα που και ήδη θέλουν. Σχετικά με τις ποσότητες, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι το... Δεν έχει σημασία, 3,2 εκατομμύρια ευρώ είναι. Ναι, η ποσότητα... Δηλαδή αυτό το ποσό... Είναι περίπου στους 15 με 20 τόνους το μήνα. Δηλαδή σαν ποσότητα είναι αστείο το επιχείρημα ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε την ποσότητα. Σε σχετικά με την ποιότητα τώρα, όπως όλοι γνωρίζουν και καταλαβαίνουν, εμείς το πλεονέκτημά μας, το συγκριτικό πλεονέκτημά μας είναι μέσα στους σημερινούς μήνες. Τώρα αυτό το μήνα... μεσούς της σχολικής περίοδου. Ακριβώς. Αυτό το μήνα και όσο βγαίνει το καλοκαίρι, γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε ώρα που περνάει η ποιότητα των προϊόντων λόγω των καιρικών και συνθηκών και άλλων παραγόντων δεν είναι η καλύτερη. Αλλά όμως στην περίοδο που έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα πρέπει να είμαστε πρώτη στη λίστα. Εγώ πάντως έχω ντοματίνια από μια αγαπημένη μου φίλη. Τα έχω τώρα ένα μήνα και δεν έχουν πάθει τίποτα, να ξέρετε. Συμφωνώ. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω και είναι και εκτός ψυγείου ένα μήνα τώρα διατηρησιμότητα full. Δηλαδή αυτό τώρα είναι αστείο. Επίσης, ενημερωτικά σας λέω ότι το πρόγραμμα περιέχει μόνο αγκουράκι και μόνο ντοματίνια. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, και το ένα έχουμε και το άλλο. Και κνοσούα έχουμε και ντοματίνια έχουμε και διάφορα χρώματα ωραία. Έχουμε και φτιάξουμε ένα και πολύ ωραίο και έχουμε. Και brand name έχουμε κνοσού. Εντάξει τώρα. Η άλλη διάσταση την οποία θέλαμε να θέσουμε είναι ακριβώς αυτό της ονομασίας. Γιατί πάνω σε αυτό το brand name, όπως είπατε, την ποικιλία Κνοσού, που είναι κριτική ποικιλία εδώ και δεκαετίες, εκεί πάνω έχει χτιστεί μια ολόκληρη βιομηχανία στις υπόλοιπες ποικιλίες που είναι όλες τύπου Κνοσού. Και αντιλαμβάνεστε τώρα ότι εμάς προσωπικά μας ενόχλησε. Πώς να μην σας ενοχλήσει? Και η ονομασία και το... Τι είναι τα παιδιά μας, γουρούνια? Ούτε τα γουρούνια δεν θα... Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και στα γουρούνια δεν θα δώσει το σάπιο. Λέμε τώρα. Και ας δώσω μια υπόθεση εργασίας εδώ, επειδή στην προηγούμενη περίπτωση το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος. Ένα παράγωγο του γάλακτος είναι και το γιαούρτι. Φανταζόμαστε να κάνουμε εισαγωγή από Τουρκία τύπου ελληνικό γιαούρτι τη στιγμή που είμαστε παραγωγός χώρα? Είναι κάτι ανάλογο δηλαδή? Ναι, μα σε όλα τα προϊόντα μπορεί να συμβεί. Ναι, βεβαίως, γι' αυτό το αναφέρω. Σε όλα τα προϊόντα. Γι' αυτό σας λέω ότι καλό είναι που έγινε όλος αυτός. Η αναστάτωση, ο Ντόρος, καλό είναι που έγινε, γιατί πρέπει να είναι παράδειγμα για τις επόμενες δράσεις. Οπότε εξασφαλίσατε, δηλαδή, δεν ξέρω αν την επόμενη φορά είναι ο ίδιος ανάδοχος που θα αναλάβει πάλι αυτό το πρόγραμμα των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, το ξαναλέω, γιατί δεν είναι λίγα τα λεφτά, και αυτά τα χρήματα έπρεπε να είχαν πέσει στους παραγωγούς της Κρήτης. Όταν μιλάμε μια περίοδο που είναι τρελά τα κόστη, σε μια περίοδο που ο παραγωγός παραμιλάει από τις υποχρεώσεις που έχουν προκύψει. Εμείς δίνουμε 3,2 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε ντοματίνια και κνοσού
από την Ισπανία για το Μαρόκο. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε. Πόσο ξεφτυλές είμαστε. Ναι, ναι. Ήδη πάντως να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει και μια συνεργασία από Ιερά Πέτρα τις τελευταίες μέρες, μετά από όλη αυτή την αναστάσεις που δημιουργήθηκε, να ζήσαμε πληροφορίες για όλο το θέμα, γιατί σας ξαναλέω, είναι ένα θέμα ηθικής υπόστασης, την οποία, η οποία έπρεπε να τονιστεί σε όλους τους τόνους. Και καλά κάνατε, ναι. Επίσης, να πούμε βέβαια ότι αυτό βέβαια σαν πληροφορία δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, δεν είχαμε. Να πούμε ότι η εταιρεία επικαλέστηκε ότι ήταν συμπληρωματική η εισαγωγή από το Μαρόκο. Mm. Γιατί δεν μπορούσε να καλυφθεί από την ποσότητα της Ελλάδας. Mm. Τώρα, πότε πουλάει αυτά, πες της. Αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και απλά θα το μεταφέρουμε σαν πληροφορία. Ότι υπήρξαν αλλά και ελληνικά προϊόντα. Νομίζω ότι πάντως σαν ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να δώσει το report στο Υπουργείο, οπότε από εκεί μπορεί να αντιληφθεί το δεδομένο αυτό από που παρήγγειλε και που πλήρωσε. Δηλαδή η πορεία του χρήματος δείχνει. Και αυτή η επιστολή που εστάλει σήμερα από το Σύλλογο στο Υπουργείο Παιδείας, μια χαρά στοχευμένη. Είναι πολύ στοχευμένη και βάσει αυτής μπορεί να ζητηθούν και για ποιο λόγο γίνανε αργότερα, να δούμε αν τελικά η εταιρεία παραδέχτηκε το λάθος της ή απλά πήρε παράταση χρόνου. Κοιτάξτε, ο λόγος που το στείλαμε στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν γιατί συνοδευτικά με τη συσκευασία ήταν τα δύο υπουργεία που εντός εισαγωγικών ήθελαν να διαφημιστούν για αυτή τη δράση. Οπότε, και τώρα δυσφημίζονται δηλαδή ουσιαστικά. Ουσιαστικά ναι. Όμως δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αρμόδιοτητα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απλά... Ναι, αλλά κάποιος κάνει ανάθεση. Φαντάζεστε όμως... Δηλαδή... Ακριβώς, κάνει την ανάθεση χωρίς όμως να έχουν κάποια αρμοδιότητα παρέμβαση σε κάποιο στάδιο. Φαντάζεστε τώρα τι διαφήμιση είναι αυτή να προωθούνται γνωσού Ισπανίας στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος. Δηλαδή είναι πραγματικά οξύμορο, όπως το αναφέρετε και εσείς και προηγουμένως. Ναι, και θα λέω ξανά την ονομασία. Ίσως είναι πιο σημαντικό θέμα. Ναι, σωστά. Ναι, το όλο θέμα τέλος πάντων είναι σοβαρό. Ναι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα εργατών γης που το έχουμε αναδείξει και καλώς στην ατζέντα μας ψηλά όλοι? Ακριβώς όπως και εσείς, και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Έτσι εμείς κάνουμε την ίδια προσπάθεια αυτές τις μέρες σε πανελλήνιο επίπεδο να βγει το θέμα πάρα πολύ ψηλά. Μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό υπάρχει στα πρώτα θέματα, σε αρκετές και site και κανάλια και μηνωρετικές φυλίες γενικά. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να υπάρξει μια πίεση για να πει μια πολιτική απόφαση. Εμείς ούτως ή άλλως αρκετές πριν πολλές μέρες είχαμε ζητήσει τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να δώσει τη λύση για την καταρχήν της πολιτικής απόφασης. Σας απάντησε ο Πρωθυπουργός που έχει απεξέλιξη. Κουνιέται κάτι από αυτή την ιστορία δηλαδή τώρα? Μέχρι τώρα όχι. Σχεδόν καθημερινά έχουμε επικοινωνία με τη γραμματεία του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι που να μας... Να μας πούν. Πάντως θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα και τις ευθύνες πρέπει να τις αποδώσουμε από τώρα, γιατί εάν δεν κάνουν τα δέοντα, αυτοί πρέπει να το πράξουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή το να κάνει κάτι άλλο ή να γίνει κάποιο προσωπικό κάποιο υπουργείο. Για την απάντηση. Είναι καθαρά πολιτική απόφαση για το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες σε αυτό το θέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται μια προσπάθεια καθάρισης της Ελλάδας. Αλλά συγχρόνως θα έπρεπε να έχουν νομοθετηθεί άλλες διαδικασίες για να είναι πιο εύκολη η πρόσληψη του ενδεχομένου από τον ΑΕΔ, Δεν προβλέθηκε όλο αυτό το ντόμινο προβλημάτων το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν εργάτες γης αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να εξυπηρεθούν όλα αυτά τα οποία πρέπει να εξυπηρεθούν. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αναμονή λοιπόν για αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βιεντάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.